Γεια σας! Σήμερα θα φτιάξουμε ένα πολύ εύκολο σοκολατένιο κέικ με μπισκότα. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Θέλουμε 500 γραμμάρια μπισκότα. Θέλω να είναι διαφορετικά. Κούκις, τιμπέρ, σοκολάτα, ό,τι έχετε στο σπίτι. Μπορείτε να τα βάλετε. 510 ml φρέσκο γάλα. Ένα φακελάκι baking powder. Για το στόλισμα του γλυκού μας, του κέικ, θα χρειαστούμε 100 ml κρέμα γάλακτος, 200 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα γάλακτος και τριμμένη σοκολάτα. Πάμε να το φτιάξουμε. Θα ξεκινήσουμε φτιάχνοντας το κέικ. Θα πάρουμε το μούλτι και θα αρχίσουμε να σπάμε μέσα και να βάζουμε τα μπισκότα για να τα θρηματίσουμε. Βλέπετε, έχουμε τα μπισκότα μας σκόνη. Μέσα στη σκόνη αυτή θα ρίξουμε το baking powder. Θα πάρουμε έναν αυγουδάρτη και θα τα ανακατέψουμε. Να πάει παντού το baking powder. Τώρα, μέσα εδώ θα ρίξουμε τα 500 ml φρέσκο γάλα. Τα 510, με συγχωρείτε. Θα ανακατέπουμε. Να φτιάξουμε ένα μείγμα. Βλέπετε πως βγήκε. Είναι έτοιμο, αρκεί να ανακατευτεί καλά το γάλα. Τώρα, θα πάρουμε ένα ταψί, αν έχετε με αποσπόμενη βάση ακόμα καλύτερα, με διάμετρο το πολύ 26 εκατοστά. Το δικό μου είναι 26 εκατοστά. Και θα βάλουμε μέσα το μείγμα. Θα το απλώσουμε καλά. Το βλέπετε. Έτοιμο. Τώρα, θα πάμε να το ψήσουμε στους 170 βαθμούς σε προθερμασμένο φούρνο ή στον αέρα ή στις αντιστάσεις, ό,τι έχετε, για περίπου 30, το πολύ 35 λεπτά. Πάμε να το ψήσουμε. Και όπως βλέπετε, μετά από 30 λεπτά, το κέικ μας είναι έτοιμο. Το αφήνουμε να κρυώσει. Εμένα έχει κρυώσει ήδη λίγο. Και πάμε να φτιάξουμε την κανά σοκολάτας. Τη σοκολάτα την ψιλοκόβουμε σε μικρά κομμάτια, ρίχνουμε μέσα την κρέμα γάλακτος, το κλείνω με μία μεμβράνη, εγώ θα το κάνω σε φούρνο μικροκυμάτων. Αν δεν έχετε φούρνο μικροκυμάτων θα το βάλω εγώ, θέλω να το βάλετε σε ένα κατσαρολάκι να ζεσταθεί, να λιώσει η σοκολάτα, ανακατεύοντας συνέχεια σε μία χαμηλή φωτιά. Στα μικροκύματα που θα το βάλω εγώ, σε μία μέτρια θερμοκρασία, για 2-3 λεπτά θα λιώσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Πάμε να το βάλουμε. Και αφού έλειωσε η σοκολάτα μας, θα την ανοίξω. Θα το ανακατέψω καλά, πολύ καλά. Βλέπετε πώς γίνεται. Θέλω όμως όταν θα τη ρίξουμε πάνω στο κέικ να μην είναι ζεστή, θέλω να είναι σε θερμοκρασία δωματίου, όχι να είναι ζεστή. Οπότε αφήνουμε λίγο να κρυώσει, ξεφορμάρουμε το μεταξύ και το κέικ και να μπορέσουμε να τη ρίξουμε. Παίρνουμε ένα μαχαίρι και το γυρνάμε γύρω-γύρω από το τζέρκι μας. Το ανοίξαμε. Θέλω να το βγάλετε, θέλω να είναι τελείως κρύο, έτσι, δεν θέλω να είναι ζεστό, καθόλου. Το σηκώνουμε προσεκτικά και γρήγορα, το βάζουμε στο πιάτο που θέλουμε. Το βλέπετε. Και βάζουμε τη σοκολάτα από πάνω. Και αφού κρυώσει και η σοκολάτα μας από πάνω, εγώ την έβαλα για 10 λεπτά στο ψυγείο στη συντήρηση. Πάμε σιγά και τη ρίχνουμε πάνω στο κέικ. Την απλώνουμε. Έτοιμο. Τώρα παίρνουμε και την τριμμένη σοκολάτα και τη βάζουμε γύρω-γύρω στις άκρες.
Καλύτερα είναι να τη βάλετε την τριμμένη σοκολάτα όταν έχει κρυώσει τελείως η γκανάς και τελείως όλο το γλυκό μας, τελευταία στιγμή, για να μην νοτίζει όπως μου κάνει εμένα εδώ τώρα. Το βλέπετε. Είναι έτοιμο. Αφήστε το να κρυώσει, να σταθεί η γκανάς για να μπορείτε να το κόψετε και να το σερβίρετε χωρίς να τρέχει η σοκολάτα. Πολύ εύκολο γλυκό, θα το λατρέψουν τα παιδιά. Εμείς οι μεγάλοι το προτιμούμε με τον καφέ μας ή για ένα γλυκό το απόγευμα ή όπως θέλετε εσείς. Φτιάχτε το, δοκιμάστε το. Τα ακριβή υλικά του είναι γραμμένα στην περιγραφή και στα σχόλια του βίντεο. Περιμένω τα σχόλια και τις εντυπώσεις σας. Περιμένω τις φωτογραφίες σας στο Instagram, στο λογαριασμό μου απλές συνταγές by Σωτηρία Amor. Και αν το φτιάξετε, καλή επιτυχία!